μικρή Λιδία στον κόσμο φαντασία. Ήταν μια φορά η μικρή Λιδία, ένα πολύ έξυπνο και ονειροπόλο κοριτσάκι. Και ήταν και η Μαρία, η φίλη της Λιδίας. Μαζί ζούσαν σε ένα μακρινό νησάκι που λεγόταν Μπαλί. Η Λιδία είχε ένα όνειρο, να γίνει μια μέρα γοργόνα σαν εκείνη που βρίσκεται στην πλατεΐτσα του νησιού και να ταξιδέψει σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Μια όμορφη μέρα οι δύο φίλες βγήκαν περίπατο για να θαυμάσουν τη γοργόνα. Η Λιδία αποκάλυψε στη Μαρία το μεγάλο της όνειρο. «Μακάρι να ήμουν κι εγώ σαν κι αυτή», είπε η Λιδία και ξεφύσηξε, θαρρής πως ήταν απογοητευμένη. «Μα δεν το ξέρεις πως μπορείς να γίνεις γοργόνα». «Πως γίνεται αυτό?», ρώτησε γεμάτη απορία η Λιδία. «Το πηγάδι είναι είσοδος σε ένα κόσμο μαγικό και η γοργόνα είναι ο φύλακάς της». «Μαγικό! Μα τι κόσμος είναι αυτός?» «Είναι ο κόσμος φαντασία, όπου τα πάντα μπορούν να συμβούν αρκεί να το ονειρευτείς». «Και πώς θα μπούμε εκεί?» «Πρέπει να έρθουμε βράδυ, όταν το νησί κοιμάται, τότε που η γοργόνα ξυπνά. Θα φορέσουμε τις κάπες μας και αυτό γιατί στο κόσμο φαντασία πρέπει να πετάμε». «Εντάξει τότε, το βράδυ». Όταν έπεσε η νύχτα στο μικρό Μπαλί, τα δύο κορίτσια κατευθύνθηκαν στο πηγάδι και φόρεσαν τις κάπες. «Και τώρα τι θα κάνουμε?» ρώτησε ανυπόμονα η Λιδία. «Περίμενε και θα δεις». Ξάφνου η γοργόνα ζωντάνεψε, τους άνοιξε το πηγάδι και ένα φως ξεπρόβαλε από μέσα. Χωρίς να χάσουν καιρό, οι δύο φίλες βούτυξαν. Και είδαν νεράιδες πολλές και μικρά ξωτικά να πετούν μαζί τους. Ένας πήγασος πλησίασε και τους μίλησε. «Τι κάνετε εσείς εδώ?» «Θέλουμε να γίνουμε γοργόνες για να ταξιδέψουμε σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Μπορούμε, κύριε πήγασε?» «Μα φυσικά και μπορείτε, μικρή μου, είστε πλέον στον κόσμο φαντασία». Και έτσι, τα δύο κορίτσια έγιναν γοργόνες. Και μετά... «Τα πάντα μπορούν να συμβούν αρκεί να τα ονειρευτείς».